Με την ευκαιρία της διενέργειας των φθινοπωρινών ενδιάμεσων εκπτώσεων που θα ξεκινήσουν την 1η Νοεμβρίου και θα λήξουν στις 10 Νοεμβρίου 2016, η ΕΣΕΕ με επιστολή της στις εμπορικές ομοσπονδίες και όλους τους εμπορικούς συλλόγους της χώρας έδωσε οδηγίες και διευκρινήσεις για την έναρξη των εκπτώσεων. Από την ερχόμενη Τρίτη, 1η Νοεμβρίου, ξεκινάει ο θεσμός των ενδιάμεσων εκπτώσεων, ο οποίος θα διαρκέσει για 10 μέρες, δηλαδή από 1η Νοεμβρίου έως και 10 Νοεμβρίου. Τα καταστήματα του κέντρου της πόλης της Αλεξανδρούπολης με μειωμένες τιμές θα μπορούν να υποδεχθούν τον κόσμο έτσι ώστε να τους κάνουν τις προσφορές τις χειμερινές μέχρι και 10 του μηνός. Θα θέλαμε να ενημερώσουμε ότι να εκμεταλλευτεί ο κόσμος αυτό το δεκαήμερο των προσφορών σε καινούργια προϊόντα, να κάνει μια βόλτα στην αγορά, να δει τις και να συγκρίνει τις τιμές και πραγματικά σε ό,τι έχει ανάγκη, όπως κάθε φορά και τους ευχαριστούμε γι' αυτό. Καταναλώνουν από την αγορά της Αλεξανδρούπολης, από τα καταστήματα του εμπορικού κέντρου της πόλης. Παράλληλα, τα καταστήματα κάθε είδους και σε όλες τις περιοχές της χώρας μπορούν να λειτουργήσουν προαιρετικά την Κυριακή 6 Νοεμβρίου, πρώτη Κυριακή της συγκεκριμένης ενδιάμεσης εκπτωτικής περίοδου. Κατά τις ισχύουσες διατάξεις, τα καταστήματα μπορούν να λειτουργήσουν την Κυριακή από τις 11 το πρωί έως τις 8 το βράδυ. Στην επιβαρυντική περίπτωση που οι εκπτώσεις είναι ανακριβείς ή παραπλανητικές ως προς το ποσοστό τους ή ως προς την ακρίβεια των αναγραφών τιμών ή ως προς την ποσότητα των προσφερόμενων με έκπτωση προϊόντων ή εν έχουν οποιαδήποτε μορφής απόκρυψη ή παραπλάνηση του καταναλωτή, επιβάλλεται πρόστιμο ποσού ίσου με το 1% του ετήσιου κύκλου εργασιών και πάντως όχι κατώτερο από 10.000 ευρώ. Σε περίπτωση που επιβληθεί για δεύτερη φορά πρόστιμο για την ίδια παράβαση μέσα σε διάστημα 5 ετών, το πρόστιμο αυξάνεται στο 3% του ετήσιου κύκλου εργασιών της συγκεκριμένης επιχείρησης. Επίσης, να τονίσουμε ότι την Κυριακή στις 6 Νοεμβρίου τα καταστήματα μπορούν να είναι προαιρετικά ανοιχτά από τις 11 το πρωί έως και τις 2 το μεσημέρι. Κατά τη διάρκεια των εκπτώσεων, πέραν της αναγραφής της παλιάς και της νέας τιμής των προϊόντων και υπηρεσιών που πωλούνται με έκπτωση, επιτρέπεται και η αναγραφή και η εμπορική επικοινωνία ποσοστού έκπτωσης. Για τους επαγγελματίες καθώς και για τους καταναλωτές, να ενημερώσουμε ότι θα πρέπει στα καταστήματα και στα εμπορεύματα οι τιμές να αναγράφονται διπλές, όπου θα φαίνεται η παλιά αρχική τιμή διαγεγραμμένη και από κάτω να φαίνεται με το ποσοστό έκπτωσης η νέα τιμή του προϊόντος, έτσι ώστε να είναι κατανοητό και στον καταναλωτή ακριβώς το ποσοστό της έκπτωσης που κάνει ο επιχειρηματίας, ο επαγγελματίας στο συγκεκριμένο προϊόν. Και να είναι όλα αυτά ευδιάκριτα, έτσι ώστε να μπορεί και ο κόσμος να έχει τις τιμές στο μυαλό και να συγκρίνει με τα προηγούμενα και να κάνει τις συμφέρουσες αγορές.